Ανάσταση στην Κέρκυρα λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, η ώρα είναι 12 παρα 10, βρισκόμαστε στην Πάνω Πλατεία, εν αναμονή τόσο των πυροτεχνημάτων που θα σκίσουν τον κερκυραϊκό ουρανό, όσο και οι θα χτυπήσουν χαρμόσυνα. Οι υπάλληλες συνθήκες εδώ, κοιτάξτε λίγο, οι υπάλληλες συνθήκες εδώ στην Κέρκυρα αυτή τη στιγμή θα γινόταν κόσμος η ροή εν αναμονή και αυτού του εθήμου με τα πυροτεχνήματα, όπου για το καλό θα πέσουν κάποια, όπως δήλωσε η Δήμαρχος. Υπάρχει κόσμος, πρέπει να πούμε, βλέπετε την αστυνομία, υπάρχει η παρουσία αστυνομίας, γιατί υπάρχει κόσμος στην Πάνω Πλατεία. Υπάρχει αρκετός κόσμος στην Πάνω Πλατεία, κυρίως νεολαία, όπως συμβαίνει τα τελευταία βράδια στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. Και όλοι περιμένουν ήσυχα, βλέπετε και κεράκια, περιμένουν τα βεγγαλικά. Ο σταυρός στο Παλαιό Φρούριο εξακολουθεί να είναι σε πένθυμο χρώμα, στο μοβ, ενώ όπως θα δείτε στο λιστόν έχουν επαναφέρει τον κανονικό φωτισμό. Γιατί όπως είπαμε η Ανάσταση στους ναούς της Κέρκυρας έγινε στις 9. Περιμένει λοιπόν ο κόσμος εδώ, σε λίγα λεπτά, όπως σας είπαμε, θα φωτίσει ο κερκυραϊκός ουρανός, θα χτυπήσουν οι καμπάνες αλάρμα, όπως συνηθίζουμε να λέμε στην Κέρκυρα, χαρμόσυνα. Ακούστηκε νωρίτερα από τα ηχεία της αστυνομίας οι οδηγίες, η έκκληση να διαλυθεί ο κόσμος για λόγους υγείας στο πλαίσιο των μέτρων της πανδημίας. Αυτός είναι ο κόσμος εδώ, όπως βλέπετε. Καμία σχέση βεβαίως με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αρκετός για τις παρούσες συνθήκες, για τον περιορισμό της κυκλοφορίας. Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι και απόψε ο περιορισμός μετακίνησης ήταν στις 10, από αύριο είναι στις 11 το βράδυ. Πάμε κοντά στο πεντοφάναρο προκειμένου να ακουστούν οι καμπάνες και στη συνέχεια να παρακολουθήσετε μέσω του live τα πυροτεχνήματα, τα βεγγαλικά. Μεγάλο Σάββατο, βράδυ, στην Κέρκυρα, σαν διαφορετικό Πάσχα. Που ελπίζουμε να είναι και το τελευταίο. Και να έχουμε την ευκαιρία όλοι να ζήσουμε ξανά το Πάσχα στην Κέρκυρα, με τα έθιμά του έτσι όπως το ξέρουμε τόσα χρόνια και όπως είναι γνωστό σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια καλά, με υγεία. Λίγα λεπτά απομένουν για την επίσημη Ανάσταση, όπως ανακοινώθηκε, όπου όλη η ιερή ναή του κέντρου της πόλης της Κέρκυρας, της παλιάς πόλης της Κέρκυρας, θα ηχήσουν αλάρμα
και θα εκτοξευθούν πυροτεχνήματα που θα σκίσουν τον κερκυραϊκό ουρανό. Οι καμπάνες. Χριστός Ανέστη. Ούτε τις καμπάνες. Πυροτεχνήματα και από αλλού, από πολλές πλευρές. Αλάρμα οι καμπάνες. Ο κόσμος στα μπαλκόνια. Ο Σταυρός του Παναγιώτη ακόμα μου. Πάμε.
Η νύχτα μέρα. Χρόνια πολλά σε όλους από όπου και αν μας παρακολουθήσετε, από Ρωσία, από Αγγλία, από Ολλανδία, από Ελλάδα φυσικά, από όπου και αν. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, Χριστός Ανέστη. Με υγεία, καλό Πάσχα να έχετε και του χρόνου όλοι μαζί. Εδώ και όλοι μαζί. Gracias.